ένας χαμός, θα έλεγα εγώ. Προσπαθούσα να καταλάβω τελικά χτύπησαν, δεν χτύπησαν. Μιλώντας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα φιλοξενήσουμε και κάποιες σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής, καταλάβαμε ότι το χτύπημα το περσινό που είχαμε από hackers μας είχε προετοιμάσει και προλάβαμε τα χειρότερα. Ισχύει αυτό? Σίγουρα, από πέρσι μέχρι φέτος έχουν γίνει πολλά από θέματα κείμενων ασφάλειας. Τα πρότυπα έχουν εφαρμοστεί, υπάρχουν και αρμόδιες αρχές, οι οποίες ενημερώνουν και εκπαιδεύουν αναλόγως. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι σε σχέση με πέρσι, πέρσι ήταν χακάρισμα. Φέτος είναι κυβερνοεπίθεση σε επίπεδο άρνησης υπηρεσίας. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, φέτος δεν έχουμε θέμα προσωπικών δεδομένων, διαρροής πληροφοριών και πρόσβαση σε συστήματα. Μέχρι στιγμής όμως, έτσι δεν ξέρεις. Μέχρι στιγμής, ερευνώντας έτσι λίγο την ομάδα και παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις τους εσωτερικά που έχουν χτίσει στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι ο στόχος τους είναι απλά να ρίξουν τη σελίδα, να βγάλουν μια ανακοίνωση ότι ξέρεις, χτυπήσαμε αυτές τις 10 σελίδες και είμαστε στο πλευρό της ομάδας που στηρίζουν για γεωπολιτικούς σκοπούς. Δεν φαίνεται να είναι ο στόχος τους να καταστρέψουν ή να κλέψουν δεδομένα με οικονομικό όπως είχαμε νόφος. Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ακριβώς. Κύπρου, παραδείγματος χάρη. Και στο χτηματολόγιο, το οποίο προκάλεσε μεγάλη ζημιά, διότι ήταν κλειστό για αρκετές μέρες, αν δεν ήταν εβδομάδες. Ναι, ναι. Θα έχουμε σε λίγο το διευθυντή του χτηματολογίου, γιατί όπως μας υπόθηκε πριν την εκπομπή, προσπάθησαν να εισέλθουν στην υπηρεσία του κτηματολογίου, αλλά λόγω ακριβώς αυτής της ασπίδας που χτίστηκε κατά την περσινή περίοδο, που είχαμε το άλλο χτύπημα στο οποίο αναφέρεστε, δεν τα κατάφεραν. Έγιναν κάποιες διαμορφώσεις. Τώρα, εσείς κύριε Εντίνο Παστέ, με βάση και την εμπειρία σας, τι εκτιμάτε ότι θέλουν αυτοί οι hackers που, όπως φημολογείτε, είναι αραβικής καταγωγής, απλά να στείλουν το δικό τους μήνυμα? Πιστεύω ότι το κάνουν για ανύψωση ηθικού. Για τον κόσμο που στηρίζει την άλλη πλευρά, με σκοπό να δείξουν ότι έχουμε και εμείς μια αλφα δύναμη στο διαδίκτυο και τη χρησιμοποιούμε ενάντια στις χώρες οι οποίες στηρίζουν το Ισραήλ. Μάλιστα. Είναι καθαρά γεωπολιτική σκοπή, δεν είναι ας πούμε εγκληματικός ο ρόλος τους για να καταστρέψουν ή να κλέψουν δεδομένα, ζητήσουν λύτρα. Ζητάνε να αλλάξει πολιτική η χώρα. Πράγμα το οποίο δεν πιστεύω να γίνει με τέτοιον τρόπο, διότι από ό,τι φαίνεται οι κινήσεις που κάνουν είναι στοχευμένες σε ορισμένες ιστοσελίδες, απλά για να δείξουν, όπως είχαμε πει, έναν έργο για να στηρίξουν την προσπάθεια της άλλης πλευράς. Και με ποιο τρόπο δηλαδή θα ασκήσουν πίεση στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας δεδομένα των υπηρεσιών ή κάνοντας κατάληψη της υπηρεσίας, μπλοκάροντας τις, αυτό να λέτε? Να μιλήσουμε με παραδείγματα που έχουν συμβεί σε εταιρείες, mm-hmm. που εκεί είναι πολύ πιο μεγάλο το ρίσκο. Αυτή η άρνηση υπηρεσίας, η οποία θα την περιγράψουμε μετά, θα σταματήσει, εάν συνεχίζουν, με κάποιον αντίτιμο. Είτε οικονομικό, είτε πολιτικό. Στην περίπτωση των εταιριών, ζητάνε ας πούμε κάποια εκατομμύρια για να σταματήσουν να χτυπάνε μια υποδομή η οποία τους αποφέρει ζημιές, διότι δεν δουλεύει στο σελίδι. Και εδώ να εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι η άρνηση υπηρεσίας, διότι είναι κάπως συγχυστικό να λέμε hackers κάνουν επίθεση. Σωστό. Σκεφτείτε μια υπηρεσία, ένα χτίριο που έχει μια πόρτα. Και αυτή η πόρτα αφήνει τους πελάτες της να μπει μέσα, ανά πάσα στιγμή να εξετάζει τα προϊόντα της υπηρεσίας τους. Και το τι συμβαίνει είναι ότι αυτοί στέλνουν πάρα πολύ κόσμο εισαγωγικά, υπολογιστές στο διαδίκτυο, να μπαίνουν την ίδια ώρα με εκατομμύρια πακέτα, στο πούμε, στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η σελίδα. Δεν γίνεται κάποια φυσική ζημιά ή πρόσβαση. Άρα αυτή η άρνηση υπηρεσίας γίνεται απλά για να μην δουλεύει στο σελίδα. Που είναι θετικό σε αυτή την περίπτωση, διότι χτυπάνε σε ώρες που δεν είναι αιχμής. Από ό,τι βλέπουμε, χτυπάνε τα μεσάνυχτα ή το πρωί ή κάποιες ώρες οι οποίες δεν φαίνεται καν ότι έγινε η επίθεση. Και χτυπάνε για λίγη ώρα μόνο. Δεν χτυπάνε με σκοπό να το κλείσουν εντελώς. Από ό,τι φάνηκε, το κάνουν απλά για να δείξουν ότι ξέρεις, έχουμε μια λίστα στόχων, τους χτυπήσαμε όλους και πέσανε όλοι. Όντως πέσανε. Πέσανε για κάποια λεπτά, δεν μπορούσε κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα. Το τι έχει γίνει τώρα, τουλάχιστον σε κρατικό επίπεδο, φαίνεται με την ανακοίνωση του Υπουργείου ότι αποκόψαν την πρόσβαση από το εξωτερικό σε κύριες ιστοσελίδες των GovCY. Το οποίο αυτό σίγουρα θα μπλοκάρει οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ανεπίθεση, για να μπορούμε εμείς εντός της χώρας να χρησιμοποιούμε αυτές τις υπηρεσίες. Απρόσκοπτα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακριβώς. Όταν λέμε χτυπούν οι hackers, δηλαδή, κύριε Παστέ, κάνουν αυτό που περιγράψατε.
πέφτουν οι ιστοσελίδες των κρίσιμων υπηρεσιών, θα το πω έτσι, για λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά επειδή υπάρχει και ο μηχανισμός από την άλλη πλευρά, επανέρχονται γρήγορα. Το θέμα είναι σε αυτά τα λεπτά τα οποία έχουν το χέρι στις υπηρεσίες μας οι hackers να μην κλέψουν προσωπικά δεδομένα. Κάτι το οποίο λέτε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν ο σκοπός. Δεν συνδυάζεται η επίθεση άρνησης υπηρεσίας με να κλέψεις δεδομένα. Το να κλέψει κάποιες δεδομένα είναι πολύ πιο διαφορετική τακτική. Δηλαδή, θα βρουν έναν κενό ασφάλειας ή κωδικούς από υπαλλήλους οι οποίοι δεν πρόσεχαν ή τους ξεγέλασαν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι κάποιος να πιάσει μια πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα, ένα σύστημα, το οποίο σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται να είναι αυτή η μέθοδος τους που χρησιμοποιούν. Η μέθοδος τους είναι να χτυπάνε ανελέητα μια ιστοσελίδα μέχρι να πέσει για να αποδείξουν το στόχο τους. Δεν είναι όντως τόσο επικίνδυνο σε σχέση με το που είδαμε πέρσι, αλλά δεν πάβει να είναι ακόμα μια μεγάλη επίθεση η οποία, εάν για παράδειγμα τη συνεχίσουν, σε πιο μικρές υποδομές που μπορεί να μην έχουν την προστασία που έχουν άλλες, όπως τράπεζες, κρατικές υπηρεσίες και όλα αυτά, να δημιουργήσουν όντως ζήμια. Για παράδειγμα, αν για παράδειγμα πέσει το δίκτυο τηλεπικοινωνίας ή του διαδικτύου, σωστό, επηρεάζονται όλοι οι συνδρομητές τους. Το ίδιο ισχύει και με μια τράπεζα. Εάν δεν μπορεί κάποιος να κάνει συναλλαγές διαδικτυακές, δηλαδή να μπει στους λογαριασμούς του, να κάνει μεταφορές και όλα αυτά, ο κόσμος εκεί θα νιώσει τη ζημιά. Ενώ σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπουμε μαζική άρνηση υπηρεσιών σε όλες τις υπηρεσίες για να μπορέσει κάποιος να το νιώσει. Και από ό,τι φαίνεται, χτυπάνε ιστοσελίδες και όχι υποδομές. Για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο δεν χτυπήσανε συστήματα εσωτερικά που έχουν σχέση με τις πτήσεις και όλα αυτά. Χτυπήσαν την ιστοσελίδα που γράφει τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις, το οποίο είναι καθαρά πληροφοριακή λόγη. Άρα και να πέσει αυτή η σελίδα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, μπορεί να χτυπήσουν ζωτικής σημασίας δομές, οι οποίες το αντίκτυπο να είναι πολλαπλάσιο. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι δεν ήθελαν και δεν χτύπησαν σημαντικής σημασίας δομές? Αυτοί πιστεύουν ότι χτυπάνε κάποιες δομές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες και είπαμε είναι καθαρά για επίδειξη δυνάμεων. Εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά για επίδειξη αυτό που γίνεται. Εάν ήθελαν όντως να χτυπήσουν υποδομές, όπως έχουν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, άλλες ομάδες, θα μπορούσαν να καταστρέψουν δομές. Δηλαδή να μπουν σε συστήματα και να διαγράψουν ολόκληρες βάσεις, ολόκληρα λογισμικά και να μην λειτουργεί με αρκετές μέρες μέχρι να επαναφέρουν από τα λεγόμενα backup, τα ακριβή αντίγραφα, για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει μια σελίδα. Δεν πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει αυτή τη δυνατότητα σε αυτή τη στιγμή. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα σταματήσουν ή δεν θα δοκιμάσουν κάτι άλλο. Διότι, όπως έχω πει και πριν, ο λόγος που το κάνουν είναι καθαρά για να μπορέσουν να δείξουν ότι στέκονται στο πλάι μιας οργάνωσης, η οποία έχει σκοπό να ανυψώσει το ηθικό, να δείξει ότι υπάρχουν και άλλοι που το στηρίζουν. Είναι και αυτή μια μορφή πολέμου, δηλαδή, κύριε Παστέ. Είναι ακριβώς. Βασικά, από ό,τι βλέπουμε και το αποτελέσματος του τι συμβαίνει στις χώρες γύρω μας, η μια πλευρά είναι πολύ πιο δυνατή από την άλλη. Άρα αυτές οι μικροεπιθέσεις, ας το πούμε, σε σχέση με στρατιωτικά πλήγματα, έχονται να προσθέσουν στο ηθικό. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κανένας την πολιτική του με αυτή την κίνηση. Σίγουρα, ναι, αλλά δεν πάβει όμως να είναι πλήγμα. Πάμε να ακούσουμε το διευθυντή του εκτιματολογίου, να δούμε τι ακριβώς συνέβη το Σαββατοκυριακό. Ο κύριος Νεοκλέος Νεοκλέος μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νεοκλέος. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου και πώς προλάβαμε τα χειρότερα, κύριε Νεοκλέος? Να πω ότι το χθεσινό πρόβλημα δεν αφορούσε την ιστοσελίδα του κτηματολογίου ιδιαίτερα, αλλά ήταν ένα πρόβλημα ευρύτερο, αρκετά σοβαρό για όλη την κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτή η επίθεση που είχε γίνει, όπως και γνωστοποιήθηκε, να αφορούσε επίθεση πάνω σε όλους τους εξυπηρετητές διαδικτύου της κυβέρνησης. Και αυτόν επηρέασε και εμάς φυσικά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, κυρίως από τον κόσμο που μας έβλεπε από έξω. Εσωτερικά, ως κτηματολόγιο, δεν είχαμε κάποιο θέμα. Απλώς ήταν η πρόσβαση αυτή, η οποία λόγω των εξυπηρετητών, διότι και εμείς εξυπηρετούμαστε από το δίκτυο της κυβέρνησης, η προσβασιμότητα από έξω. Πώς το καταλάβατε, κύριε Νεοκλέους, πώς το καταλάβατε δηλαδή ότι ήσασταν κι εσείς στο στόχαστρο? Όπως έχω πει, δεν ήμασταν εμείς συγκεκριμένα στο στοχαστρό, αλλά συγκεκριμένα υπήρχε πάρα πολύ αυτό το λεγόμενο DDoS attack που πιστεύω έχετε ακούσει. Ναι. Υπήρχε έτσι πάρα πολύ πλασματική επισκεψιμότητα, θα έλεγα, πάνω στην κυβέρνηση, η οποία ήταν σε τρομερούς αριθμούς. Εμείς επειδή εσωτερικά και σε συνεργασία τόσο με το τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής, αλλά
και εσωτερικά με τους υπόλοιπους θεσμούς και με τους συνεργάτες μας εταιρείες, έχουμε μηχανισμούς στους οποίους εμείς ανοιχνεύουμε ότι κάτι πάει λάθος με την πρόσβασή μας στο διαδίκτυο ιδιαίτερα, αλλά και άλλα θέματα τεχνικά. Αντιληφθήκαμε αυτό. Από την Πέμπτη να πω ότι υπήρχαν προβλήματα βαρετής επισκεψιμότητας στην κυβέρνηση. Χθες Κυριακή υπήρχε πράγματι ένα σοβαρό πρόβλημα. Το αντιληφθήκαμε αμέσως και σίγουρα η κυβέρνηση πήρε τις σωστές αποφάσεις έτσι ώστε να κλείσει αυτή την προσβασιμότητα για λίγο, να επανέλθουν οι εξυπηρετητές και να επανέλθουν πίσω στην πραγματικότητα. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση, κύριε Νεοκλέους? Συγγνώμη. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση? Σήμερα, χθες, πήραμε κάποια αποφάση ως κυβέρνηση έτσι ώστε να κλείναμε την πρόσβαση από χώρες εκτός της Κύπρου, το οποίο κάναμε. Σήμερα το πρωί, ώρα 7, είχα δοθεί οδηγίες να ανοίξει η πρόσβαση και από το εξωτερικό. Έτσι ώστε αυτή τη στιγμή, όταν κάποιο δίσαι στο σιλιάν τη κυβέρνηση, εργάζεται κανονικά. Εμείς ως θυματολόγιο, να το αναφέρω και αυτό έτσι εντελώς προληπτικά, είχα δώσει οδηγίες και εγώ πέραν της πρόσβασης στην κυβέρνηση και για τους δικούς μας, για το δικό μας το διαδικτυακή πλατφόρμα, να κλείσουμε την πρόσβαση από χώρες εκτός της Κύπρου, διότι πράγματι παρατηρείτουν κάποια επισκεψιμότητα, ίσως και αδικαιολόγητη πολλές φορές. Αλλά αυτή τη στιγμή θα δοθούν οι οδηγίες να ανοίξει και αυτό προς τα έξω από τη στιγμή που και η υπόλοιπη κυβέρνηση έχει ανοίξει, έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και από χώρες εκτός της Κύπρου πάνω στη δική μας, ειδικά στο κομμάτι που έχουμε στην πλοήγη στις εφάρτητες της υπηρεσίας γενικά. Θα ανοίξει κανονικά και θα βρισκόμαστε στην κανονική μας πορεία πραγμάτων, όπου θα ελέγχουμε συνεχώς τι γίνεται. Αλλά από ό,τι φαίνεται, από τις 7 το πρωί δεν υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα. Και αυτό είναι θέμα που όλες οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες του κράτους που σχετίζονται με το αντικείμενο, θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είσαστε σε επιφυλακή κι εσείς και βλέπετε πώς προχωράμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Παστέ, από την πολύ προσβασιμότητα κατάλαβαν δηλαδή ότι πρόκειται για hackers. Κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Σχολιάστε λίγο αυτό. Όχι, είναι θετικό το ότι υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση, ειδικά όταν υπήρχε και προειδοποίηση από τη συγκεκριμένη ομάδα. Οι κινήσεις στο να κλείσουν το διαδίκτυο, τις προσβάσεις από το εξωτερικό, φαίνεται να έχει ωφελέσει για προσωρινή, μια προσωρινή λύση μέχρι να μπορέσουν να το αντιμετωπίζουν χωρίς να κλείνει δηλαδή η πρόσβαση για κάποιους άλλους στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνιμη λύση αυτή. Αλλά το θετικό είναι όπως ότι επαναφέραν όλες τις λειτουργίες γρήγορα, χωρίς να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από τη χρήση για τους πολίτες και διάφορους άλλους που έχουν τις υπηρεσίες. Και αναμένουμε να δούμε στην πορεία εάν αυτή η ομάδα θα συνεχίσει αυτό που κάνει ή αν θα αλλάξει την τακτική της. Τώρα είναι πλέον γνωστή η τακτική της. Άρα είναι και πολύ πιο εύκολο να περιμένουμε και να αναμένουμε ένα νέο χτύπημα σε άλλες υποδομές. Άρα και ένα νέο χτύπημα σε άλλες υποδομές. Μάλιστα, άρα δηλαδή, εντάξει, εγώ κρατάω όμως, κύριε Ντίνο Παστέ, ότι υπάρχουν πλέον οι μηχανισμοί, ούτως ώστε, εντάξει, μιλάμε και μεγάλα λόγια, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει η μέρα, έτσι. Γιατί είδαμε και την προηγούμενη φορά, μας έπιασαν στον ύπνο την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέραν και πολύ, αλλά όπως είπατε και εσείς, δεν ήταν και πολλές οι δυνατότητες αυτή τη φορά και ήταν και διαφορετικός ο στόχος. Και υπήρχε και προειδοποίηση. Δεν υπήρχε το στοιχείο του ευνηδιασμού σε αυτή την περίπτωση. Πώς υπήρξε προειδοποίηση όμως? Το ανακοινώσανε στο κοινωνικό δίκτυο. Αυτό που βλέπαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Είχαν δώσει και μέρα και ημερομηνία που θα χτυπούσαν. Χτυπούσαν. Ότι οι υποδομές της Κύπρου, οι οποίες, εντάξει, όπως είπαμε και πριν, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ανά πάσα στιγμή ποια θα είναι η κίνηση τους αύριο. Και αν το κάνουν απλά για επίδειξη, όπως είχαμε πριν. Αν μια ομάδα τέτοια επενδύσει χρόνο και άτομα οι οποίοι θέλουν να χτυπήσουν υποδομές, μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Σε σημείο που να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όπως κάνουμε τώρα, που βλέπουμε ότι μια-δύο ώρες το πολύ, ούτε τόσο, να μπορούμε εύκολα να κόψουμε μια πρόσβαση από το εξωτερικό. Αν ήταν καταστροφική ζημιά, δηλαδή από μορφής hacking, και να παίρναν πρόσβαση, και εκεί να έρχονταν να δεν υπήρχαν ούτε αντίγραφα, εξαρτάται από την πρόληψη και από την πολιτική ασφάλεια που έχει ο κάθε οργανισμός. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ένας οργανισμός, όταν έχει πολιτική ασφάλεια, σημαίνει ότι την εφαρμόζει. Αυτό το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Άρα,
δεν πρέπει να περιμένουμε να είναι αργά, δηλαδή να την πάθουμε και να μάθουμε. Mm-hmm. Έχουμε αρκετά. Θεωρώ ότι το θέμα της κυβερνοασφάλειας είναι συνεχιζόμενη ανάγκη. Έτσι ακριβώς. Και το μεγαλύτερο θέμα είναι να εκπαιδεύουμε τον κόσμο και τους χειριστές και αυτούς που έχουν πρόσβαση και τα συστήματα να αναβαθμίζονται, τα οποία πιστεύω ότι γίνονται, αλλά να ξέρουμε ότι οι hackers έχουν ένα πλεονέκτημα. Δουλεύουν για οικονομικό σκοπό μερικές φορές, άρα έχουν καλύτερους τρόπους και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά στο να βρίσκουν κενά ασφαλείας. Δεν θα πάει μια εταιρεία, ένας οργανισμός να ψάχνει κενά ασφαλείας. Θα ψάχνει τα βασικά, αυτά που είναι γνωστά. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί μεθόδοι οι οποίοι δεν είναι γνωστοί και τις χρησιμοποιούν ορισμένες ομάδες, κράτη, στρατοί, διάφοροι οργανισμοί για να μπορούν να έχουν αυτές τις προσβάσεις για άλλους λόγους. Είτε όπως βλέπουμε τώρα στον πόλεμο, πώς η τεχνολογία και η τεχνογνωσία χρησιμοποιείται για άντληση πληροφοριών. Αυτά τα πράγματα μπορεί να πέσουν και στα χέρια του hackers. Μπορεί να είναι όπλα δηλαδή, τα οποία κανένας οργανισμός, καμία πρόληψη να είναι αρκετή. Να, είναι θέμα να μες στοχοποιηθεί κάποιος από άτομα τα οποία έχουν σοβαρή γνώση και σοβαρά. Να πούμε ότι επιβεβαιώσαμε κιόλας ότι δεν υπήρξε κίνδυνος οποίων μέχρι στιγμής προσωπικών δεδομένων. Μιλήσαμε με την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων. Μας είπε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οτιδήποτε στο γραφείο της που να αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντινοπαστή, που ήσασταν μαζί μας. Και κάθε φορά έτσι μας δίνετε τα φώτα σας για αυτά τα θέματα, που για τους περισσότερους είναι άγνωστα και πολύπλοκα. Αλλά πέραν όμως από όλα αυτά που βλέπουμε, είναι πολύ σημαντικό και εμείς ήδη να προσέχουμε ακόμη μέσα στο διαδίκτυο και τη χρήση που του κάνουμε. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και